Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δρόμοι της Ανάπτυξης είναι η εκπομπή που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων πάνω σε ένα θέμα που πολύ συζητείται τον τελευταίο καιρό. Τι είναι ανάπτυξη, πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί αυτή η διαδικασία να προωθηθεί ώστε να εξασφαλίσει στην ελληνική οικονομία επαρκή βιωσιμότητα για να μπορέσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση να πληρώνει και ένα μέρος από τα χρέη της. Πολλές είναι οι σχολές που ασχολούνται με τα θέματα της ανάπτυξης, πολλά είναι αυτά που λέγονται και που γράφονται. Πλην όμως θα πρέπει να πούμε εξ αρχής ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που ορίζεται νομοθετικά, ούτε είναι κάτι που προωθείται με διατάγματα. Η ανάπτυξη είναι μια ολόκληρη διαδικασία που απαιτεί πνευματικά, γνωστικά και άλλα εφόδια, κυρίως κεφαλαιακά, που να μπορούν να την προωθήσουν και να την στεριώσουν σε βάσεις μονιμότητας. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη, συγγραφέα και εταίρος σε έναν φορέα που λέγεται The Open Fund και που ασχολείται ο φορέας αυτός με την προώθηση και χρηματοδότηση, αν καταλαβαίνω καλά, ναι, κύριε Δοξιάδη, νεοφυών επιχειρήσεων, δηλαδή επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθούν να ενταχθούν στον νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας που κατά κύριο λόγο στηρίζεται σε άειλες υπεραξίες αλλά και στη γνώση. Να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκπομπή, κύριε Δοξιάδη. Και ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα ήθελα να πείτε κάποιες διευκρινήσεις ό,τι αφορά αυτό τον Open Fund. Το Open Fund είναι ένα κεφάλαιο, ένα ταμείο που έχει διάφορους επενδυτές που έχουν βάλει χρήματα σε αυτό. Ο μεγαλύτερος επενδυτής είναι το European Investment Fund που διαχειρίζεται χρήματα του ΕΣΠΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός έχει βάλει το 70% των κεφαλαίων και ένα 30% έχουν βάλει ιδιώτες επενδυτές. Και έχουμε συνολικά αυτή τη στιγμή 12 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας και από τα οποία έχουμε επενδύσει περίπου τα μισά. Ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια και η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας και όταν λέω τεχνολογία εννοώ πιο ειδικά πληροφορική, software, τέτοια πράγματα. Όχι δυστυχώς βιοτεχνολογία, ας πούμε, μπορεί να θέλαμε να πάμε και εκεί, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Να βρίσκουμε λοιπόν τέτοιες επιχειρήσεις στα πολύ πρώιμα στάδια, μόλις πρώτο ξεκινάνε. Καμιά φορά μπορεί να είναι μια ομάδα 2-3 ανθρώπων που δεν έχει καν ιδρύσει εταιρεία ακόμα. Σε άλλες περιπτώσεις είναι. Και τους βοηθάτε εσείς να ιδρύσετε. Και τους βοηθάμε εμείς. Σε άλλες περιπτώσεις είναι κάποιοι που έχουν ιδρύσει την εταιρεία τους πριν λίγους μήνες ή πριν ίσως 1-2 χρόνια, αλλά που τώρα ξεκινάνε την ανάπτυξή τους. Αξιολογούμε τα σχέδιά τους και την τεχνολογία τους, δηλαδή ποια είναι η καινοτομία, αλλά και τις ικανότητες της ομάδας. Και αν μας πείθουν ότι μπορούν να φτιάξουν μια εταιρεία που να έχει πιθανότητες να πετύχει στην παγκόσμια αγορά, τότε επενδύουμε. Και όταν λέω επενδύουμε, ούτε δάνεια δίνουμε, ούτε επιχορήγηση δίνουμε, γινόμαστε εταίροι στην εταιρεία αυτή. Συνήθως η κατανομή των ρόλων είναι ότι η ομάδα που έφερε την ιδέα κάνει τη δουλειά και εμείς έχουμε βάλει τα χρήματα. Συνήθως αυτοί δεν βάζουν χρήματα, βάζουν το μυαλό τους και την προσωπική τους εργασία. Την τεχνογνωσία. Έτσι. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές ο σκοπός, αλλά ευχαρίστω να μιλήσω για την εμπειρία μας και τα λοιπά ως τώρα. Αυτός ο σκοπός στο ελληνικό περιβάλλον πώς προχωράει? Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω ότι εργαζόμενα στον χώρο των λεγόμενων επιχειρηματικών συμμετοχών, που σημαίνει με την ευρεία έννοια οποιαδήποτε επένδυση γίνεται στο εταιρικό κεφάλαιο, αλλά όχι στις εταιρείες τις μεγάλες, τις μικρές, εργάζομαι σε αυτό το χώρο από το 1995. Ποτέ δεν είχα δει τόσο καλές ευκαιρίες και τόσο κινητοποιημένους ανθρώπους όσο βλέπω τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή αυτός ο τομέας των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεκινήσουν καινούργιες εταιρείες με ορίζοντα προς τα έξω είναι ίσως ένας από τους λίγους τομείς που μέσα στην κρίση
ζωντάνεψαν σε σχέση με όλους τους άλλους που μέσα στην κρίση έχουν πέσει πάρα πολύ. Άρα εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσο καλά έχει πάει μέχρι στιγμής το ΦΑΝΤ τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής του. Οι άνθρωποι που βλέπουμε ενδεχομένως πριν μερικά χρόνια θα κοιτούσαν πώς να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε μια μεγάλη εταιρεία ή ίσως στο δημόσιο. Τώρα στίβουν το μυαλό τους για να βρουν ιδέες που μπορεί να τις πουλήσουν από το γραφείο τους στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και να τις πουλήσουν σε όλο τον κόσμο. Ναι, εκείνο που θέλω όμως να δούμε είναι το γενικότερο περιβάλλον ευνοεί αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν, που θέλουν να ξεφύγουν από μια άλλη πραγματικότητα. Και ναι και όχι. Δηλαδή υπάρχουν καλά στοιχεία και κακά στοιχεία στο περιβάλλον. Να αρχίσω από τα κακά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά κεφάλαια για να τους κυνηγήσουν και να τους βρούνε αυτούς τους ανθρώπους και να δώσουν σε πολλούς αυτές τις ευκαιρίες. Και το τρίτο είναι ότι εάν κάποια στιγμή καταφέρουν και η εταιρεία μεγαλώσει από τα 3 άτομα και πάει στα 100, τότε ενδεχομένως θα έχει αρκετές δυσκολίες με το θεσμικό περιβάλλον, το ελληνικό, που για διάφορους λόγους δεν βοηθάει τις μεγάλες εταιρείες, ούτε καν τις μεσαίες εταιρείες. Αυτά είναι τα αρνητικά. Τα θετικά. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν άδειες όπως αποθήκες, εργοστάσια, περιβαλλοντικές μελέτες, χωροταξικές άδειες και τέτοια, είναι απλώς σε γραφεία με υπολογιστές, δεν έχουν μεγάλες δυσκολίες με τη γραφειοκρατία, έχουν μικρές δυσκολίες. Το δεύτερο είναι ότι επειδή απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά, η κρίση της ελληνικής αγοράς, η ύφεση μες στην Ελλάδα δεν τους επηρεάζει πολύ. Και το τρίτο είναι ότι, όπως είπα πριν, έχουν αλλάξει τα κίνητρα, επειδή δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες αλλού, οι πιο ικανοί άνθρωποι έρχονται και κάνουν αυτό. Επομένως, θα έλεγα ότι ενώ το γενικό περιβάλλον για το επιχειρήν στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι κακό, γι' αυτό το είδος των επιχειρήσεων είναι καλό. Και όταν καμιά φορά μας ρωτάνε μήπως να φύγουμε έξω, τους λέμε δεν έχεις κανένα λόγο να φύγεις έξω, στήσε την ομάδα σου εδώ και όταν μεγαλώσεις αρκετά και έχεις αρκετούς πελάτες, μπορείς να κάνεις ένα δεύτερο γραφείο στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο ή στο Silicon Valley, το οποίο θα ασχολείται πιο πολύ με τις πωλήσεις και με τις συνεργασίες, αλλά το development, η τεχνική μπορεί να είναι πάντα εδώ και είναι ένα μοντέλο που δουλεύει αυτό. Γιατί έχω ακούσει και μάλιστα υπόθηκε και σε μια εκδήλωση που έκανε η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων πριν αρκετούς μήνες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ότι από αυτές τις εταιρείες που αναφέρατε, ορισμένες προκειμένου να διευκολυνθούν από πλευράς εξευρέσεως κεφαλαίων και θα έλεγα και φορολογικών κινήτρων και περιορισμού της γραφειοκρατίας, μετακομίζουν αρκετά εύκολα στη Silicon Valley ή ενδεχομένως και σε άλλες χώρες. Έχετε εσείς παρατηρήσει τέτοιου είδους εξελίξεις? Παρατηρώ μερικές, αλλά όχι πολλές. Δηλαδή νομίζω τα περισσότερα startups που ξέρω εγώ ελληνικά, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάω για παλιότερα, είναι εδώ. Και όπως είπα, έχουν τη βάση τους, το βασικό πυρήνα των στελεχών τους τον έχουν εδώ. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο κύριος λόγος να πάει κανείς έξω είναι όταν φτάσει στο σημείο να χρειάζεται μεγάλη χρηματοδότηση. Όταν λέω μεγάλη χρηματοδότηση, ας πούμε 3, 5, 10 εκατομμύρια και πάνω, αυτά δεν θα τα βρει εδώ. Και ο ξένος επενδυτής, ο αντίστοιχος open fund του εξωτερικού, που είναι και πολύ μεγαλύτερα τα μεγέθη του, πολλές φορές ζητάει οι επιχειρηματίες να είναι κοντά του. Ένας επενδυτής που έχει έδρα της Silicon Valley ενδεχομένως θα θέλει να βλέπει και τους ιδρυτές της εταιρείας της Silicon Valley. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος για να πάει κανείς έξω. Αλλά μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο δεν έχει ιδιαίτερους λόγους να πάει έξω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Ας πούμε, μερικά φορολογικά θέματα, όταν έχεις πάρα πολλούς μικρούς πελάτες, που είναι πελάτες σε όλο τον κόσμο, και θες να έχεις ένα σύστημα εύκολο, billing κτλ., και να μην έχεις μπερδεμένα φορολογικά βιβλία, στην Ελλάδα είναι ακόμα λίγο δύσκολο αυτό. Αυτός είναι ένας λόγος που μερικοί προτιμούν και κάνουν μια θυγατρική στην Αγγλία ή στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, για να διευκολύνεται αυτή η διαδικασία. Και για να είμαι τελείως σαφής, δεν είναι για να έχουν μικρότερο φορολογικό βάρος,
Δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι για να έχουν ευκολότερες διαδικασίες. Ναι. Το Open Fund, στο οποίο είστε εταίρος, ως ανταγωνιστές του είναι οι εταιρείες των Risk Capital. Κοιτάξτε, στο επίπεδο που επενδύουμε εμείς, δηλαδή στις πολύ μικρές, πολύ καινούργιες επιχειρήσεις, δεν έχουμε πολλούς ανταγωνιστές. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχουμε τρεις ανταγωνιστές που όπως και εμείς ιδρυθήκαμε πριν 2 χρόνια και οι τρεις με τα κεφάλαια του προγράμματος Jeremy που διαχειρίζεται το European Investment Fund, όπως είπα. Εμείς οι τέσσερις είμαστε κάπως ανταγωνιστές, γιατί είμαστε όλοι για καινούργιες εταιρείες στο χώρο της πληροφορικής. Αλλά δεν νιώθουμε πολύ ανταγωνιστές. Δηλαδή, καμιά φορά παίρνει ο ένας από τον άλλον κάποιο deal και εγώ έχω δει 2 deals που θα ήθελα να είχα κάνει εγώ και τα κάνανε οι άλλοι. Αλλά ο χώρος είναι πολύ μεγάλος και οι ευκαιρίες είναι μεγάλες και ίσα-ίσα προσπαθούμε να επενδύουμε μαζί πολλές φορές. Δηλαδή, παίρνει κάποιος από εμάς το πρώτο ρίσκο, βάζει ας πούμε τα πρώτα 100 χιλιάρικα, αλλά όταν χρειαστεί η εταιρεία άλλα 500 ή 1 εκατομμύριο, ευχαρίστως το μοιραζόμαστε με κάποιον άλλο. Κύριε Δοξιάδη, υπάρχει στην Ελλάδα μια συζήτηση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τους τρόπους για να ξεφύγουν από την ύφεση και να μπουν σε μια, θα έλεγα, διαφορετική ανάπτυξη. Καταπολεμώντας όμως και την ανεργία, η οποία είναι πλέον γενές φαινόμενο στην Ευρώπη. Οι σχολές αυτές λένε, η μία λέει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα υποδομών, και όταν βέβαια εννοούμε υποδομές, όχι απαραίτητος δρόμους και γεφύρια, αλλά και υποδομές σε τηλεπικοινωνίες, ναι, και σε σύγχρονες τεχνολογίες. Και η άλλη σχολή υποστηρίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η γνώση, διότι υπάρχει μεγάλη διαρροή εγκεφάλων εν γέννη από την Ευρώπη, ίσως στην Ελλάδα να είναι μεγαλύτερη τον τελευταίο καιρό, ώστε να υπάρξουν προστιθέμενες αξίες προσαρμοσμένες στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, όπου εκεί οι αναδυόμενες οικονομίες δεν έχουν ακόμα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως έχουν στον τομέα της εντάσεως εργασίας. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ανεργία 25-26%, η οποία δύσκολα πλέον θα μπορέσει να απορροφηθεί, διότι ο δημόσιος τομέας έχει καταρρεύσει και δεν μπορεί πλέον να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Εσείς, κατά την εκτίμησή σας και με την εμπειρία σας, ποια από τις δύο σχολές θα βλέπατε πιο κοντινή στην ελληνική πραγματικότητα? Νομίζω και οι δύο σχολές έχουν αξία και τα δύο είδη δημόσιας πολιτικής χρειάζονται, γιατί οι μεν δημόσιες επενδύσεις επιδρούν πιο γρήγορα, η δε δημιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων είναι αυτή που δίνει τη σταθερότητα και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ας δούμε λίγο την κατάσταση στην Ελλάδα ειδικά. Στην Ελλάδα το κύριο πρόβλημα που είχαμε πριν την κρίση και αυτό μας έφερε στην κρίση είναι ότι δεν είχαμε αρκετές επιχειρήσεις που εξάγουν. Εγώ έχω ίσως να είμαι και από τους πρώτους ανθρώπους που επέμεινα στη διάκριση από το 2010 ανάμεσα σε 2 είδη δραστηριοτήτων που είναι οι λεγόμενοι διεθνώς εμπορεύσιμοι τομείς και οι tradables, όπως λένε οι οικονομολόγοι, και οι μη διεθνώς εμπορεύσιμοι, non-tradables. Περίπου η διαφορά των δύο είναι ότι στους διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, από τη φύση τους, αυτό που παράγουν μπορεί να πουληθεί σε άλλη χώρα. Δηλαδή, μια καρέκλα, ένα έπιπλο μπορεί να παραχθεί σε μια χώρα και να πουληθεί σε μια άλλη. Ένα πορτοκάλι, το ίδιο. Μια τεχνολογία, ένα λογισμικό, το ίδιο. Ο τουρισμός, με μια έννοια, είναι σίγουρα εμπορεύσιμος, διότι έρχεται ο τουρίστας από αλλού, δηλαδή βρίσκω τον πελάτη στο εξωτερικό και έρχεται και ανταγωνίζομαι τον Τούρκο, τον Ισπανό κτλ. Εμπορεύσιμος κλάδος και τουρισμός. Στην Ελλάδα αυτούς τους κλάδους, που είναι η βιομηχανία, η γεωργία, ο τουρισμός και η τεχνολογία, τους είχαμε παραμελήσει τελείως και είχαμε δώσει όλο το βάρος
στα πλαίσια ενός κράτους που ήθελε να προστατεύει και να ενισχύει επαγγελματικές ομάδες, είχε δώσει όλο το βάρος στους μη εμπορεύσιμους τομείς. Είναι μεγάλη συζήτηση γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα αυτή ήταν η κύρια δυναμία της ελληνικής οικονομίας που μας έφερε στην κρίση. Επομένως, η κοινή λογική λέει ότι όταν το μεγάλο σου πρόβλημα ήταν μια ανισορροπία, πρέπει να διορθώσεις την ανισορροπία. Να διορθώσεις την ανισορροπία στην περίπτωση αυτή σημαίνει να αναπτύξεις τους εμπορεύσιμους τομείς. Αυτοί δεν είναι υποδομές, είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να εξάγουν ή που μπορούν να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές. Δηλαδή και μια επιχείρηση που σήμερα θα φτιάξει ένα τρόφιμο που θα διώξει από τα ράφια το ολλανδικό το αντίστοιχο, είναι και αυτή στον εμπορεύσιμο τομέα και άρα θέλουμε και τέτοιες επιχειρήσεις. Άρα για να σας απαντήσω, η μεγάλη ανάγκη της Ελλάδας είναι να αναπτύξει εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Αλλά αυτή είναι μια ανάγκη που δεν μπορεί να την καλύψουμε γρήγορα, γιατί η δημιουργία νέων επιχειρήσεων θέλει χρόνια. Επομένως, εάν ερχόταν και ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που δεν θα ήταν πεταμένα λεφτά, που θα πήγαιναν σε κάποια σοβαρές υποδομές για να δημιουργήσει γρήγορα απασχόληση, θα ήταν καλό και αυτό. Επομένως, εγώ δεν είμαι εναντίον των απόψεων που λένε να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια κονδύλια ή ένα ευρωπαϊκό φαντ να κάνει επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, ξέροντας βέβαια ότι ο τρόπος που δουλεύουν τα πράγματα σημαίνει ότι πιθανώς αυτές οι επενδύσεις θα υπερκοστολογηθούν, κάποιοι εργολάβοι θα βάλουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, αλλά δυστυχώς αυτά είναι απώλειες που πρέπει να τις δεχτούμε, άρα θα ήμουν υπέρ του ενός μεγάλου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αρκεί να μην είναι ο κύριος άξονας. Γιατί ακούω δυστυχώς πολύ τους πολιτικούς μας σε όλα τα κόμματα και νομίζουν ότι αυτό είναι το βασικό που μπορούν να κάνουν για τη χώρα, να φέρουν χρήματα για δημόσιες επενδύσεις. Το βασικό που μπορούν να κάνουν για τη χώρα είναι να καταργήσουν διάφορα εμπόδια στις επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που εξάγουν. Είναι δηλαδή σκάνδαλο ότι ακόμα οι εξαγωγείς δεν εισπράττουν αυτόματα την επόμενη εβδομάδα το ΦΠΑ των εισρώων τους. Είναι σκάνδαλο αυτό. Να κάνουν πρώτον αυτό και δεύτερον, για πιο μακροπρόθεσμα, η σημαντικότερη δημόσια επένδυση είναι η εκπαίδευση. Για τον κλάδο που λέω εγώ, δηλαδή τον κλάδο των εμπορεύσιμων προϊόντων, δεν πρόκειται να έχουμε εμπορεύσιμα προϊόντα και εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε εμπορεύσιμα προϊόντα που βασίζονται σε μισθούς επίπεδου Πακιστάν. Εγώ θέλω και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε εμπορεύσιμα προϊόντα που βασίζονται σε μισθούς των 2.000 ευρώ από ανθρώπους που είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Και αυτό απαιτεί καλά πανεπιστήμια. Και αν είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί ιδιαίτερα σε αυτή τη χώρα, είναι ότι οι διανοούμενοι, οι καλοπροαίρετοι διανοούμενοι, δεν καταλαβαίνουν τι θα πει καλό πανεπιστήμιο. Διάβαζα προσφάτως ένα άρθρο στο περιοδικό το Foreign Affairs με τίτλο γραμμένο από έναν καθηγητή του Harvard, γραμμένο ότι τελείωσε η εποχή της εύκολης ανάπτυξης, όπου δίνει βάρος ακριβώς στη διάσταση την εκπαιδευτική και όχι μόνο, το συνδυάζει και με την ιατρική, και, δηλαδή με την ιατρική τεχνολογία και την προώθησή ναι. της. Αυτό εδώ στην Ελλάδα, η οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει καλό κλίμα που μπορεί να ευνοήσει ναι. λίγο τη φαντασία και γενικά ναι. την δημιουργικότητα, δεν απαιτεί όμως μία εκβάθρον μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα και απελευθέρωσή του από αυτόν τον κρατικό εναγκαλισμό. Ναι, και πάλι ξέρετε, η λέξη απαιτεί είναι λίγο απόλυτη. Επιβάλλει, ναι, θέλω να εξηγήσω το εξής. Ακόμα και με το κακό εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε σήμερα, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με μυαλό και καλά εκπαιδευμένους, και θα εξηγήσω γιατί είναι καλά εκπαιδευμένοι, που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις από όσες έχουν κάνει ως τώρα. Γιατί έχουμε καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους? Γιατί η ελληνική οικογένεια, συγκριτικά με τις αντίστοιχες οικογένειες σε πολλές άλλες χώρες, πιστεύει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Επενδύει στην εκπαίδευση των παιδιών. Και έτσι, παρόλο που μπορεί τα πανεπιστήμια να μην είναι πολύ καλά, το παιδί που έχει πάρει από τη μητέρα του και τον πατέρα του την φιλοδοξία να εκπαιδευτεί,
Έχει μάθει ενδεχομένως να διαβάζει κάποια βιβλία, να ψάχνει στο διαδίκτυο, να μαθαίνει πράγματα, μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μέσα σε αυτό το χάος ένα 10-20% από αυτούς απομονώνονται και δουλεύουν και σκίζονται και βγαίνουν πάρα πολύ καλοί φοιτητές. Τους λείπουν κάποια εφόδια, αλλά γενικά βγαίνουν με καλές γνώσεις. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι αρκετοί για να δώσουν μια μεγάλη όθηση στην οικονομία. Φυσικά όμως θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα αν τα πανεπιστήμια μαθαίναν τους ανθρώπους πώς να συνεργάζονται, που δεν τους μαθαίνουν, πώς να σκέφτονται κριτικά και να ψάχνουν έξω από την εξεταστέα ύλη, που δεν τους μαθαίνουν, και πώς να δουλεύουν υποπίεση. Γιατί ένα πράγμα που δεν μπορείς να ξεφύγεις σε οποιαδήποτε παραγωγική επιχείρηση, μα είτε είναι τεχνολογία είτε είναι ελιές, είναι να δουλεύεις υποπίεση. Κάποιες δουλειές πρέπει να γίνουν σε κάποιους συγκεκριμένους χρόνους. Το πανεπιστήμιο δεν στο μαθαίνει αυτό, το ελληνικό πανεπιστήμιο, ενώ τα καλά ξένα πανεπιστήμια στο μαθαίνουν. Λοιπόν, αν μαθαίναμε αυτά τα πράγματα στους φοιτητές, εγώ εκτιμώ ότι η παραγωγικότητα θα πηδούσε, ας πούμε, ξαφνικά. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το πρώτο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Θέματα αναπτύξεως, κυρίως στις νέες τεχνολογίες και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, συζητούμε με τον κύριο Αρίστο Δοξιάδη, ο οποίος είναι εταίρος στον επενδυτικό φορέα The Open Fund και συγγραφέας ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος βιβλίου, για το οποίο θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.